ο οποίος τιμά τα Πανελλήνια Οφθαλμολογικά Συνέδρια από τα, όλα τα τελευταία χρόνια. Κύριε Καθηγητά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καθώς μιλάω για δεύτερη φορά, είναι μια δεύτερη ευκαιρία για μένα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την πρόσκλησή της στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκομαι με πολύ μεγάλη χαρά. Το θέμα το οποίο θα σας αναπτύξω τώρα είναι αυτό των όγκων του επιπεφικότος, της θεραπευτικής αντιμετωπίσεως των συχνοτέρων όγκων του επιπεφικότος, υπογραμμίζοντας τις καταστάσεις τις οποίες μπορούμε να επέμβουμε και τις καταστάσεις για τις οποίες η επέμβαση είναι δυσκολότερη. Για πρακτικούς και λόγους θα χωρίσουμε τους όγκους σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Και αυτός ο διαχωρισμός γίνεται με τη βασική μεμβράνη του επιπεφικότος. Οι όγκοι οι οποίοι βρίσκονται εμπρός από τη βασική μεμβράνη, οι όγκοι οι οποίοι λαμβάνουν χώρα πίσω από τη βασική μεμβράνη μέσα στο στρώμα του επιπεφικότος. Οι επιφανειακοί όγκοι είναι οι όγκοι οι μελαχροστικοί και οι επιθυλιακοί, τα καρκινώματα και τα ενδοεπιθυλιακά καρκινώματα. Κάτω από τη βασική μεμβράνη έχουμε μια πληθώρα όγκων, αγκιακών, ινοδών, νευρογενών, ξανθωματόδους, μυξωματόδους τύπου, λυμφωματικούς, μεταστατικούς, οι οποίοι είναι σπανιότατοι και για τους οποίους δεν θα αναφερθώ. Αυτούς τους αφήνουμε δίπλα. Και ξαναπαίρνουμε την πρώτη ομάδα, αυτοί οι οποίοι αναπτύσσονται μέσα στο επιθήλιο, και αυτούς θα τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι αναπτύσσονται μέσα στο επιθήλιο και μένουν μέσα στο επιθήλιο είναι οι ενδοεπιθυλιακοί όγκοι, και αυτοί οι οποίοι αναπτύσσονται μέσα στο επιθήλιο αλλά διηθούν τη βασική μεμβράνη και γίνονται όγκοι οι οποίοι είναι διηθητικοί και πλέον κακοήθεις. Για την όλη θεραπευτική αντιμετώπιση των όγκων του επιπεφικότος πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα βασικότατο στοιχείο. Είναι οι εντοβάθη, οι δυνατότητες τις οποίες έχουν οι όγκοι αυτοί να διηθήσουν εντοβάθη τους ιστούς. Όσον αφορά τον κερατοειδή, η μεμβράνη του Bowman δεν διηθείται από τους όγκους. Είναι φοβερά ανθεκτική. Όσον αφορά τον επιπεφικότα, τον επιβολβικό, η τενόνιος κάψουλα, η οποία έχει δύο πέταλα, τα οποία βρίσκουν το ένα το άλλο γύρω στα 2 χιλιοστά πίσω από το σκληροκερατοειδές όριο, είναι επίσης ένας μεγάλος φραγμός για την εντοβάθη διήθηση των όγκων. Τι μας μένει? Μας μένει 1 χιλιοστό κερατοειδούς πριν από το σκληροκερατοειδές όριο, στο οποίο η μεμβράνη του Bowman είναι σταματημένη, και μας μένουν άλλα 2 χιλιοστά πίσω από το σκληροκερατοειδές όριο μέχρι το σημείο στο οποίο συμφύονται οι δύο τενόνιες κάψουλες. Όλοι οι όγκοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτά τα 3 χιλιοστά γύρω από το σκληροκερατοειδές όριο μπορούν να διηθήσουν τους ιστούς εντοβάθη. Η δε θεραπευτική τους αντιμετώπιση, εάν η βασική μεμβράνη του επιπεφικότος είναι διηθημένη, πρέπει να τη χάνει ειδικής θεραπευτικής αντιμετωπίσεως. Τώρα, θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για τους επιθυλιακούς και για τους μελαχροστικούς όγκους. Αν κοιτάξουμε τον κατάλογο των επιθυλιακών όγκων, βλέπουμε ότι είναι ένας τεράστιος αριθμός από όγκους, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι σπάνιοι, σπανιότατοι ή μοναδικοί. Τους αφήνουμε σε ένα μέρος και κρατάμε μόνο δύο. Κρατάμε το καρσινόμα in situ, το οποίο είναι το ενδοεπιθυλιακό καρκίνωμα, και κρατάμε το squamous cell καρσινόμα, το οποίο είναι το διηθητικό καρκίνωμα, και θα μιλήσουμε μόνο για αυτά. Να τονίσουμε ότι για τους επιθυλιακούς όγκους είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε αν όγκος είναι διηθή ή δεν διηθή. Έστω και αν κλινικά ο όγκος μοιάζει να είναι μεγάλος, σημαντικός κτλ., πολλές φορές πρόκειται για μια καλοήθη δυσπλασία, όπως το περιστατικό που βλέπετε εδώ πέρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε επιφανειακή βιοψία είναι τελείως άχρηστη. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα.
Εάν δεν μελετήσουμε την βασική μεμβράνη, δεν έχουμε καμία πληροφορία επάνω στην κακοήθεια του όγκου και πάνω στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Άρα όλες οι βιοψίες οι οποίες γίνονται με ξύνοντας τον όγκο ή κάνοντας μια επιφανειακή βιοψία, δεν πρέπει ποτέ να τις κάνουμε, δεν βοηθούν σε τίποτα. Τίποτα δεν ξεχωρίζει, με άλλα λόγια, ένα καρσίνωμα in situ, το οποίο είναι ένα ενδοεπιθυλιακό καρκίνωμα σαν γι' αυτό, στο οποίο η βασική μεμβράνη δεν είναι διηθημένη, με ένα διηθητικό καρκίνωμα, στο οποίο η βασική μεμβράνη εδώ πέρα είναι πλήρως διηθημένη και του οποίου η αντιμετώπιση πρέπει να είναι τελείως διαφορετική. Κλινικά έχουμε τη δυνατότητα να πούμε αν είναι το ένα ή το άλλο. Η απάντηση είναι όχι. Κοιτάξτε εδώ πέρα τους τέσσερις τύπους με τους οποίους μπορεί να παρουσιαστεί ένα επιθυλιακό καρκίνωμα. Είναι ο ζελατινοειδής, ο πεπιλιφόρμ, ο ζώδης ή ο διάχυτος. Και οι δύο οι τύποι των όγκων μπορούν να έχουν αυτές τις τέσσερις μορφές. Η ύπαρξη ή μη λευκοπλακίας στην επιφάνεια του όγκου είναι επίσης κάτι το οποίο έχει ένα πέ στη δική μας τη στατιστική, γύρω στα 100 περιστατικά που κοιτάξαμε να δούμε αν η κλινική παρουσίαση μπορεί να μας βοηθήσει στη διάγνωση, δεν είναι σημαντικό. Μπορεί να είναι η λευκοπλακία απούσα, μπορεί να είναι περιορισμένη, μπορεί να είναι διάχυτος. Καμία διαφορά δεν βοηθάει καθόλου στην διάγνωση μεταξύ διηθητικού ή μη καρκινώματος. Το μόνο το οποίο έχει κάποια σημασία είναι η αγκίωση του όγκου. Οι όγκοι αυτοί έχουν δύο ειδών αγκίωσης. Η πρώτη είναι η επιφανειακή. Επιφανειακή σημαίνει ότι μόνο τα αγκία του επιπεφυκότος, τα βλέπετε εδώ πέρα, συνεισφέρουν στην αγκίωση του όγκου. Η δεύτερη είναι η εντοβάθη. Είναι αγκία τα οποία έρχονται από τον μη, τους ορθούς μης και αγκιώνουν τον όγκο. Και η τρίτη είναι η μεικτή. Εάν η αγκίωση του όγκου είναι μεικτή, υπάρχει με στατιστικά σημαντικό τρόπο η πόνοια ότι ο όγκος αυτός είναι διηθητικός και πρέπει ως εκ τούτου να αντιμετωπιστεί εξ αρχής ως ένας διηθητικός όγκος. Γιατί είναι σημαντικό? Διότι όταν ένας όγκος είναι διηθητικός και βρίσκεται σε αυτό το πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο σας είπα, στα 3 χιλιοστά του σκληροκερατοειδούς ορίου, μπορεί κάλλιστα να διεισδύσει μέσα στο μάτι, όχι διηθώντας το σκληρό, αλλά από τα αγκία, από τα υδροφόρα αγκία μέσα στο μάτι, να πάει στο κορσιλιά, στο κυκλικό σώμα, στο ακτινοτό σώμα, και από εκεί πέρα να διηθεί στο χωριοειδή. Και όταν ένας όγκος μπει μέσα στο μάτι, όπως το περιστατικό που βλέπετε εδώ πέρα, στο οποίο ο όγκος έχει εισχωρήσει μέσα στο μάτι, όταν μπει μέσα στο μάτι, κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει. Και η εξόρυξη παραμένει η μόνη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση αυτού, και αυτό πρέπει να αποφευθεί. Πώς θα το αποφύγουμε? Έχουμε δύο τρόπους. Για να αποφύγουμε, όταν έχουμε μία διήθηση του σκληροκερατοειδούς ορίου, πρέπει να αφαιρέσουμε τον όγκο. Εάν ο παθολόγος πει ότι είναι διηθητικός, πρέπει να κάνουμε μια δεύτερη επέμβαση. Να αφαιρέσουμε τις εντοβάθεις στιβάδες του σκληροκερατοειδούς ορίου, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει με μια κερατοπλαστική τοπική. Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής, έχει δύο μειονεκτήματα η μέθοδος αυτή. Το πρώτο είναι ότι όλες οι κερατοπλαστικές της περιφέρειας δημιουργούν αστιγματισμό. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι δεν ξέρουμε μέχρι ποιο βάθος να πάμε, και έστω και αν τα αφαιρέσουμε, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι ότι τα αφαιρέσαμε όλα. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η άλλη μέθοδος είναι να αφαιρεθεί ο όγκος, να γίνει η διάγνωση, και αν είναι διηθητικός, το σκληροκερατοειδές όριο να ακτινοβοηθεί με μια ραδιενεργό πλάκα, η οποία καταστρέφει όλα τα κύτταρα μέχρι σε όλο το πάχος του σκληρού. Και αυτός είναι ο τρόπος στον οποίο μεταχειριζόμαστε, και αν συνεχεία γίνεται μια πλαστική για την αποκατάσταση της επιφανείας σωματιού, και μπορούμε με άλλος τρόπος ακτινοβολίας είναι να το ακτινοβολήσουμε πρωτόνια, πράγμα το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό, αλλά είναι πιο πολύπλοκο. Τώρα, δεύτερος κίνδυνος με τους όγκους τους επιθυλιακούς. Είτε αυτός είναι διηθητικός, είτε αυτός είναι επιφανειακός.
Ο κίνδυνος είναι ο εξής. Ότι κοιτάζοντας το μάτι, έχουμε μία εικόνα και λέμε τα όρια του όγκου είναι μέχρι εδώ. Τα βλέπουμε. Εδώ πέρα σε αυτό το περιστατικό τα βλέπαμε τα όρια του όγκου περίπου μέχρι εδώ. Βάζουμε ροζ μπεγκάλ και βλέπουμε ότι χρωματίζεται πιο μακριά. Γιατί χρωματίζεται πιο μακριά με τη ροζ μπεγκάλ? Διότι η ροζ μπεγκάλ χρωματίζει όχι μόνο τα κύτταρα που λείπουν στην επιφάνεια, αλλά τα κύτταρα ο μεταβολισμός των οποίων έχει μεταβληθεί. Και σε αυτό το περιστατικό, για λόγους διδακτικούς, το χώρισα σε τρία και σας δείχνω τι συμβαίνει. Στο επάνω μέρος και στο κάτω μέρος, όπου το ροζ μπεγκάλ χρωμάτισε τον επιπεφικότα, στην επιφάνεια του επιπεφικότας, εδώ, τα κύτταρα είναι φυσιολογικά. Γι' αυτό και δεν φαίνεται, φαίνονται γυαλιστερά και ωραία. Αλλά οι εντοβάθιστοι βάδες του επιπεφικότος παρουσιάζουν διήθηση από κύτταρα του όγκου μέχρι τη βασική μεμβράνη, δεν πάει παραπέρα. Αλλά οι εντοβάθιστοι βάδες παρουσιάζουν, και αυτό, εάν αφαιρέσουμε έναν όγκο σαν και αυτόν μόνο στα όρια που βλέπονται, θα έχουμε μια υποτροπή, και αυτό είναι μια συχνή κατάσταση, και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε φορά που κάνουμε μια εγχείρηση και αφαιρούμε ένα επιθυλιακό όγκο, συμπληρώνουμε τη θεραπεία με μια τοπική χημειοθεραπεία με μητομικίνη. Τώρα, η μητομικίνη, το κολύριο μητομικίνης 0,03 ή 0,04% δεν πουλάται στα φαρμακεία. Πρέπει να το παρασκευάσει ο φαρμακοποιός. Πρέπει να κρατάτε στο ψυγείο, έχει διάρκεια μίας εβδομάδος, δηλαδή πρέπει κάθε εβδομάδα ο άρρωστος να παίρνει ένα μπουκαλάκι. Πρέπει να το βάζει 4 φορές την ημέρα, πρέπει να το βάζει ξαπλωμένο στο κρεβάτι, 2 σταγόνες, μία στο κάτω, μία στο πάνω φόρνιξ, και να το βάζει κάποιος άλλος και όχι ο άρρωστος ο ίδιος, για να είναι σίγουρος ότι το κολύριο μπήκε μέσα. Και αυτό πρέπει να γίνει 15 μέρες, να σταματήσουμε 2 εβδομάδες και να ξαναγίνει άλλες 15 μέρες, διότι κάθε φορά που κάνουμε μία χημειοθεραπεία, δεν κάνουμε ποτέ μία θεραπεία, άντε να βάλουμε λίγο και να δούμε τι γίνεται. Παίρνουμε ένα σύνολο, ένα πλάνο θεραπείας, το εφαρμόζουμε, διότι ξέρουμε ότι το πλάνο αυτό δουλεύει. Λοιπόν, και πάμε παραπέρα. Να περάσουμε στο άλλο το θέμα των όγκων, των μελαχρωστικών όγκων, οι οποίοι είναι το απέσιο μελάνωμα, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, η μελάνωση, η σπήλη. Βεβαίως τα μελανώματα, αυτά δεν θα μιλήσουμε, διότι είναι για τους ειδικούς. Τώρα, να μιλήσουμε για αυτά που είναι για όλο τον κόσμο. Οι μελανώσεις. Οι μελανώσεις μπορεί να είναι συγγενείς ή επίκτητες. Συγγενείς μελανώσεις μπορεί να είναι επιθυλιακές, όπως η εφελής, κανένας κίνδυνος κακοείδους μεταλλαγής, δεν κάνουμε τίποτα. Μπορεί να είναι υποεπιθυλιακές, όπως είναι η ocular melanocytosis, η μελανοκυτάρωσης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μελανώματα του χωριοειδούς, μελανώματα του ακτινοτού και της ήριδος. Χρειάζεται παρακολούθηση ογκολογική, αλλά τίποτα επιφανειακό. Οι μελανώσεις μπορεί να είναι επίκτητες. Και οι επίκτητες μελανώσεις μπορεί να είναι αμφωτερόπλευρες ή ετερόπλευρες. Οι αμφωτερόπλευρες είναι η μελάνωση, η φυλετική μελάνωση, η οποία βρίσκεται σε μαύρα άτομα, και οι ετερόπλευρες μπορεί να είναι ή primary ή secondary, δηλαδή ή πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. Οι δευτεροπαθείς είναι όλοι οι όγκοι, οι επιθυλιακοί, οι οποίοι παρουσιάζονται σε άτομα με πολύ χρωστική, όπως τα πτερύγια, όπως οι επιθυλιακοί όγκοι, όπως τα παπυλώματα κτλ., τα οποία μπορούν να έχουν μία μελάνωση. Αυτό θα θεραπεύσουμε τον όγκο τον ίδιο. Μπορεί να είναι όμως η πρωτοπαθής μελάνωσης, και εδώ πέρα είναι το σημαντικό το θέμα, η πρωτοπαθής primary acquired melanosis, το PAM, το οποίο αυτό έχει υψηλότατο κίνδυνο, περίπου 100%, εάν έχει ατυπίες, να γεννήσει μελανώματα, και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, όταν έχουμε μια primary acquired melanosis, πρέπει να κάνουμε πολλαπλές βιοψίες για να δούμε τι. Για να δούμε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ατυπίες. Εάν δεν υπάρχουν ατυπίες, τελείωσε η υπόθεση. Δεν υπάρχει κίνδυνος κακοείδους μεταλλαγής. Εάν υπάρχουν ατυπίες, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η δεν αντιμετώπιση γίνεται πάλι με κολύριο μητομικίνης.
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο σας περιέγραψα για την ΠΑΜ. Λοιπόν, όπως σας το έδωσα εδώ πέρα, και εδώ πέρα βλέπετε ένα περιστατικό το οποίο αντιμετωπίστηκε με το Μικίνι. Τώρα, να μιλήσουμε για τους σπήλους, πράγμα το οποίο ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Οι σπήλοι με την ηλικία αλλάζουν θέση, περνάνε από το επιθήλιο στον υποεπιθυλιακό χώρο. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Η ερώτηση είναι, ποιος είναι ο κίνδυνος ένας σπήλος να μετατραπεί σε μελάνωμα? Παντού διαβάζουμε ότι ο κίνδυνος αυτός είναι λιγότερος από 1% και περισσότερος από 0,5%. Δηλαδή, γύρω στο 1 στους 150 σπήλους δίνουν μελανώματα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος μεταλλαγής? Στο δέρμα μπορούμε κάλλιστα να περιμένουμε και να δούμε αν μεγαλώνει ή δεν μεγαλώνει για να τον αφαιρέσουμε. Διότι στο δέρμα έχουμε άπειρο ιστό, μπορούμε να τον τραβήξουμε, να τον κάνουμε, να κόψουμε βαθιά κτλ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στον επιπεφικότα, ο ιστός τον οποίο έχουμε για να ξαναφτιάξουμε το μάτι όπως πρέπει, είναι περιορισμένος. Πράγμα το οποίο δεν μας επιτρέπει να χαραμίσουμε ιστό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε προληπτική ιατρική. Και πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πούμε στους αρρώστους, οι οποίοι είναι πάνω από 30 ετών. Μελάνωμα του επιφυκώτος κάτω από 30 ετών περίπου δεν υπάρχει. Στους ασθενείς που είναι πάνω από 30 ετών και έχουν ένα σπήλο, να τους πούμε, ο κίνδυνός σας να φτιάξετε ένα κακόήθες μελάνωμα είναι 1 στα 150. Αν θέλετε το κρατάτε και αν θέλετε το αφαιρείτε. Διαλέγετε εσείς. Και ο άρρωστος θα διαλέξει. Υπάρχουν αυτοί που θα πούνε, εγώ δεν θέλω να υποστώ επέμβαση, προτιμώ να παρακολουθούμε και θα το βγάλουμε όταν μεγαλώσει. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα πούνε, εγώ προτιμώ να μην έχω τη δαμόκλειο σπάθεια πάνω το κεφάλι μου και θα το αφαιρέσω. Αλλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, νομίζω εγώ δηλαδή, εμείς αφήνουμε να αποφασίσουν οι άρρωστοι. Η σπήλη μπορεί να είναι η σπήλη που σας έδειξα, η κανονική σπήλη, αλλά μπορεί να είναι και η σπήλη η οποία είναι η congenital, η κληρονομική, η εκγενετής. Αυτή. Λοιπόν, αυτοί είναι πολύ πιο εκτεταμένοι ή προκαλούν δυσμορφία. Και έστω και αν δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος κακοείδους μεταλλογής, τους συνήθως αφαιρούμε για λόγους αισθητικής. Να τελειώσουμε με το μελάνωμα λίγα λόγια, δεν θα επεκταθώ εκεί πέρα, διότι δεν είναι επί του παρόντος, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσετε αποκλειστικά από ειδικούς ογκολόγους. Όλη η Ελλάδα θα φτιάχνει 2 μελανώματα το χρόνο. Αυτή είναι η συχνότηση. Είναι προτιμότερο αυτά τα 2 μελανώματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη τύχη για τον άρρωστο να ιαθεί είναι η πρώτη επέμβαση, είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται από κάποιον ο οποίος έχει τη συνήθεια να τα αντιμετωπίζει. Ο κίνδυνος είναι οι μεταστάσεις, οι οποίες είναι λεμφογενείς μεταστάσεις στους αδένες και συνεχείες παντού, και μια θνησιμότηση η οποία γύρω στα 50% σύμφωνα με τη δική μας στατιστική. Τώρα, αυτά αντιμετωπίζονται ως εξής. Αφαιρείται ο όγκος. Αφού αφαιρεθεί ο όγκος, μπαίνει μια ραδιενεργός πλάκα για να καλύψει τη θέση στην οποία βρισκόταν. Εν συνεχεία γίνεται η πλαστική και ειδού το αποτέλεσμα δίπλα. Ή αυτό, ή πάλι ακτινοβολία με τα πρωτόνια μετά από την αφαίρεση του όγκου, ώστε να αποστηρωθούν όλα τα κύτταρα γύρω. Και σε ορισμένα περιστατικά, εάν ο όγκος είναι πιο εκτεταμένος, σας δείχνω αυτό για να καταλάβετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Όπως έχουμε αυτό ένα τελείως εκτεταμένο όγκο, ο οποίος παίρνει όλη την έσω γωνία, πάει από εδώ πέρα μέχρι σε πάνω, σε αυτό αφαιρείται ο όγκος, καλύπτεται όλη η επιφάνεια με μεμβράνη αυτήν, εν συνεχεία ακτινοβολείται το μάτι επάνω από τη μεμβράνη για να μην βλαφτεί η μεταμόσχευση, αφαιρείται η μεμβράνη, μπαίνει επεφικός και βλέπετε εδώ πέρα 2 χρόνια μετά, το μάτι είναι σε καλή κατάσταση. Πράγμα το οποίο σημαίνει, και αυτό είναι το τελευταίο διαφάνεια, ότι όλοι οι όγκοι του επιφυκώτος μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να κάνουμε το σωστό πλάνο θεραπείας. Μόλις δούμε τον άρρωστο, να πούμε αυτό πρέπει να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο,
να κάνουμε το πλάνο της θεραπείας, να το εφαρμόσουμε πλήρως από την αρχή μέχρι το τέλος και μέχρι ότου να λυθεί το θεραπευτικό πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζωγράφο για την πολύ ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή παρουσίασή του. Δεν θα γίνει διάλειμμα. Σε 5 λεπτά θα ακολουθήσει το δορυφορικό συμπόσιο της Νοβάρτης. Μη φύγετε, σε 5 λεπτά θα είναι το δορυφορικό της Νοβάρτης. Ευχαριστώ.